Κώστας Μαμαλάκης, ιστορικός ερευνητής, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Γεια σας, κύριε Μαμαλάκη. Γεια σας. Κύριε Μαμαλάκη, τον Οκτώβριο του 1940 η Ελλάδα θα γράψει μια από τις σπουδαιότερες ιστορικές σελίδες που είχε στην ιστορία της, και θέλουμε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα εκείνης της εποχής, λίγο πριν από την εισβολή της Ιταλίας, τι συνέβαινε δηλαδή σε εσωτερικό και εξωτερικό, και πώς αυτό επέδρασε στο εσωτερικό της κοινωνίας και στην πολιτική τάξη εκείνης της εποχής. Καταρχήν, ο κόσμος είχε ήδη μπει στον πόλεμο, η Αγγλία ήδη πολεμούσε, τα σύννεφα πλησιάζαν προς τα δω, απλά δεν ξέραμε με τι μορφή θα εκδηλωνόταν αυτή η καταιγίδα. Οι Ιταλοί, που ουδέποτε υπήρξαν φίλοι μας, μας προκάλεσαν με ένα έτσι ανέντιμο τρόπο και ανέτεια μάλιστα. Βρήκαν την ευκαιρία της εορτής της Παναγίας τον Αύγουστο του 40, το 15 Αύγουστο δηλαδή, και ένα ιταλικό υποβρύχιο, αφού διέσχισε, έπλευσε ανενόχλητο το Αιγαίο, αναδύθηκε ακριβώς έξω από το λιμάνι της Τίνου, είχε εντοπίσει ότι εκεί υπήρχε το Έλλη, το Εύδρομον Έλλη, το οποίο και τορπίλησε στο Μόλο. Το καράβι αυτό του βασιλικού ναυτικού μας είχε πάει εκεί με ένα άγημα, μουσική, μπάντα και ναύτες, ας πούμε, για την εορτή της Παναγίας. Οι τορπίλες λοιπόν έσκασαν απάνω στο σκάφος, ανατινάχτηκαν, κάποια τορπίλη έφυγε από την πορεία της και βρέθηκε εκεί στην Αμμουδιά. Το Έλλη βυθίστηκε, τάφησαν οι ναύτες εκεί όσοι δεν κατάφεραν να γλιτώσουν. Και ξαφνικά αισθανθήκαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το ελληνικό κράτος προσπαθούσε εκείνη την περίοδο να κρατήσει μια ουδετερότητα. Δεν τα καταφέραμε, και είναι και ένας λόγος για τον οποίο σήμερα δεν ντρεπόμαστε. Γιατί τελικά, όταν ξεκινήσει ένας πόλεμος μέσα στο σπίτι σου, πρέπει να σηκώσεις τα μανίκια σου δυστυχώς και να πολεμήσεις. Δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που άλλες χώρες έκαναν, χαρακτηρίζοντάς τους όμως όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα ως τα γαϊδούρια της περιοχής. Έτσι, για να μην πω άλλη λέξη. Αναγκαστήκαμε λοιπόν, και ενώ κρατήθηκε σε χαμηλούς τόνους στην αρχή αυτό το συμβάν με την Έλλη, διέρευσε το ότι ήταν η Ιταλική τορπίλη φτιαγμένη στο Τωρίνο. Καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, και άρχισε η ελληνική κυβέρνηση με πολύ έξυπνο και ήπιο τρόπο να κλιμακώνει μια επιστράτευση, να αλλάζει τις δυνάμεις της στα σύνορα, τα βόρεια. Είχαμε και στα σύνορα τα ελληνοαλβανικά κάποιες παράξενες κινήσεις και προκλήσεις. Οι μυστικές υπηρεσίες μάζευαν υλικό, και ξαφνικά την νύχτα της 27ης προς 28η Οκτωβρίου εφάνηκε αυτό που ήταν αφανή. Ζήτησε ο πρέσβης από τον Έλληνα πρωθυπουργό να ανοίξουμε τα σύνορά μας για να περάσουν ελεύθερα μέσα από την Αλβανία οι Ιταλοί. Φυσικά η Ελλάδα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, έτσι, η Ελλάδα ακολούθησε και είπε το όχι. Ήταν ήδη ντοπαρισμένος ο ελληνικός λαός, γιατί ενοχλήθηκε από αυτή την ανέτεια, έτσι, προκλητική ενέργεια. Βλέπουμε και στις μέρες μας τι γίνεται και πώς ντοπάρεται ένας λαός αν κάτι τους ενοχλήσει. Και η επιστράτευση αυτή είχε ένα κλίμα ενθουσιασμού, είχε ένα κλίμα που ένας έσπρωχνε τον άλλο ποιος θα πρωτοπάει ή ποιος θα πρωτομπεί στο τρένο. Αυτό εικονίζεται σε φωτογραφίες που δεν είναι προπαγανδιστικές. Υπήρξε λοιπόν ένας ενθουσιασμός, και όταν ξεκίνησε αυτό που λέμε εμπόλεμη σύραξη, δηλαδή από την επόμενη της 28ης Οκτωβρίου, τα πάντα ήταν έτοιμα. Το Υπουργείο των Εσωτερικών, θα ήθελα να πω, είχε τόσο καλά μελετήσει τα σχέδια, και σας λέω το εξής, ότι στο Ηράκλειο υπήρχαν ιταλικές οικογένειες, ιταλικής ρίζας εννοώ, και επειδή θεωρείται ότι κάποιες από αυτές μπορεί να ήταν ύποπτες, παρότι τελικά απεδείχθηκε ότι δεν ήταν ύποπτες, όμως συνελήφθησαν και κρατήθηκαν με διακριτικότητα το Μέγαρο Φυτάκι σε μιας μορφής ομοιρία, μια και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έτσι κάπως διαχειρίστηκε με άρτιο τρόπο και το Υπουργείο των Εσωτερικών και των Στρατιωτικών αυτό που αργότερα ξέρουμε ως Ελληνοϊταλικό πόλεμο ή πόλεμος της Αλβανίας, διότι ο μισός από αυτό το πόλεμο έγινε σε αλβανικό έδαφος. Αυτή η λεπτομέρεια που μας δίνετε δεν έχει ακουστεί, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, ότι η επιστράτευση είχε ξεκινήσει, ας πούμε, μυστικά πριν από πολύ καιρό, από τον Αύγουστο δηλαδή, όταν είχαμε το συμβάν και έβλεπαν και τις κινήσεις, ας πούμε, υπολογίζοντας πώς θα εξελιχθεί
ας πούμε, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ότι αυτή η φωτιά πλησίαζε προς τη γειτονιά μας. Όμως, η κυβέρνηση μεταξά τότε, τι άλλη προετοιμασία, ακόμα ας πούμε για τα οχυρά της γραμμής μεταξά, η κυβέρνηση μεταξά είχε υποπτευθεί και είχε υπολογίσει χρονικά ότι μπορεί κάποια στιγμή να εξελιχθεί αυτό το πράγμα και τι προετοιμασία είχε κάνει στα υπόλοιπα επίπεδα. Με ακρίβεια και μάλιστα είχαν καταγραφεί οι ημίωνοι, τα μουλάρια δηλαδή, και τα άλογα της Κρήτης, της Εύβοιας, της Θεσσαλίας, της Θράκης. Υπήρξε πλήρης προσεκτική προετοιμασία. Υπήρχαν σκοποί που ελέγχαν τον ουρανό. Αυτά όλα είναι πρώτης ελέγχου στο ραντάρ. Έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή, φυλάκιο του Κούλε, φυλάκιο στο Κακό Όρος, που μπορούσαν από καμπαναριό σε καμπαναριό να ελέγξουν και να ειδοποιήσουν έλευση αεροπλάνων. Είχαν μπει ήδη ταινίες αυτοκόλλητες, εκείνη την εποχή τα αυτοκόλλητα ήταν χάρτινα, σε τζάμια χιαστή, έτσι ώστε σε περίπτωση που είχαμε κάποια ρήψη βομβών, τα τζάμια να μην σκοτώσουν πληθυσμό. Οπότε όλα τα δημόσια κτίρια και οι κοινότητες έδιναν εντολή και τοποθετήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα με ακρίβεια, σκάφτηκαν παντού ορίγματα και προετοίμαζαν τον κόσμο για ένα τέτοιο πράγμα το οποίο θα ακολουθούσε. Επειδή μιλήσατε για την επιστράτευση, ήταν πάνδημη η επιστράτευση, γιατί διάφορα έχουν γραφτεί, διάφορα έχουν υποθεί, πάντα υπάρχουν εσωτερικές αντιθέσεις, ας πούμε, πολιτικές ή ιδεολογικές σε ένα λαό, αλλά μπροστά σε ένα μεγάλο κίνδυνο συνασπίζεται. Ποιο ήταν το κλίμα όσον αφορά αυτό το πράγμα, την ομοιογένεια σε αυτό το σημείο? Η επιστράτευση καταρχήν έγινε όχι δείχνοντας όλα μας τα δόντια. Δηλαδή, επιστρατεύτηκε τόσο όσο, έτσι ώστε να είχαμε και εφεδρίες εάν το πράγμα θα κρατούσε παραπάνω. Ήτανε οι αξιωματικοί του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα, είχαν μια τρομερή εκπαίδευση, κυρίως γαλλική εκπαίδευση. Είχαμε λοιπόν τρομερούς εφέδρους, είχαμε καλά εκπαιδευμένους αξιωματικούς, είχαν γνώσεις του πυροβολικού με κάθε λεπτομέρεια, διότι είναι η γαλλική σχολή, έτσι, και αυτό φάνηκε στον πόλεμο του 40 που απεδείχθη ότι ήταν ο πόλεμος των εφέδρων. Έτσι, οι έφεδροι έκαναν θαύματα σε αυτόν τον πόλεμο. Αξιωματικοί από τη Μικρασιατική Εκστρατεία υπήρχαν μάχημοι εκείνη την εποχή που να έχουν την εμπειρία από το Μικρασιατικό μέτωπο? Ακόμα, ναι, και ακόμα και αυτοί που είχαν αποταχθεί λόγω βενιζελισμού, που η θεωρία αυτή ενόχλησε κάποιους και θεωρηθήκαν ότι ήταν κινηματίες, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι δήλωσαν παρόν και χρησιμοποιήθηκαν στο μέτωπο κανονικότατα. Κανονικότατα έχοντας και αυτή την εμπειρία του πολέμου που ακόμα γινόταν με τα μουλάρια και οι μετακινήσεις μας στα βουνά. Θα ήθελα να πω ότι έχω πει δύο φορές τη λέξη ημίων και μουλάρια. Οι επιτυχίες μας σε αυτό τον πόλεμο, απάνω σε αυτό τον ορεινό όγκο που εκεί κρατηθήκαμε, δεν κάναμε το λάθος να κατεβάσουμε τον πόλεμο στις πόλεις, αυτό που ζούμε σήμερα στην Ουκρανία, που κάνουν κάποιοι άλλοι που δεν σκέφτονται. Κρατήσαμε τον πόλεμο εκεί που ξέρουμε να πολεμάμε. Η επιτυχία του ελληνικού στρατού ήταν οι μετακινήσεις διανυκτός με άντρες και με γυναίκες και με ντόπιους ανθρώπους και με ημίωνους μονάδων ολόκληρων με ορεινά πυροβόλα και οβίδες και πυρομαχικά, έτσι ώστε το πρωί η κλεισούρα να είναι σαν αστακός αρματωμένη και να μην ξέρει κανείς πώς καταφέραμε όλα αυτά. Και ας λάβουμε υπόψη μας ότι τα αεροπλανάκια που είχαμε εκείνη την περίοδο ήταν μια γελιότητα, συγκρίνοντάς τα με την Ιταλική αεροπορία. Με αυτό θα ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα όσον αφορά την ισχύ, δηλαδή τη στρατιωτική ισχύ που υπήρχε μεταξύ στις δύο χώρες, και επειδή είπατε για την αεροπορία, έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Βενιζέλος ξεκίνησε το θέμα της αεροπορίας και σε ποια κατάσταση ήταν? Ήμασταν ένα αιώνα πίσω, κυριολεκτό. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς. Τα υποβρύχια μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που κάναν θαύματα, παρότι σαράβαλα, ο Παπανικολής, ο Τρίτονας κλπ. Κλπ. Ήταν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ζημιάρικα, μεν, όμως το φιλότιμο
της ναυτοσύνης μας τα έκανε να δράσουν στην Αδριατική και αργότερα στο Αιγαίο και στο Λιβικό και να κάνουν αυτά που κάνανε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο λοιπόν συνέβαινε και με τα πολυβόλα μας, τα οποία ήταν μοντέλο 1914, δηλαδή τα Χότσκιτς, τα πολυβόλα και τα Σεντετιέν. Όλο μας το υλικό ήταν δυστυχώς πεπαλαιωμένο, αλλά άλλο η τεχνολογία και άλλο το φιλότιμο και η γνώση, έτσι, και η εκπαίδευση. Τα καταφέραμε λοιπόν με γνώμονα αυτό, διότι με ό,τι έχουμε πολεμάμε, αυτή είναι η θεωρία μας. Με ό,τι έχουμε πολεμάμε. Τα νούμερα τώρα όσον αφορά το στρατιωτικό σχέλος από τη μία και από την άλλη πλευρά και οι αριθμοί. Οι μονάδες που έφερε ο Μουσολίνι και οι οποίες αυξανόταν συνεχώς και ήταν και μηχανοκίνητες και είχαν τεθωρακισμένα μοτοσυκλέτες, άλλαζαν συνέχεια αριθμούς, έφτασε στο σημείο την άνοιξη που έβλεπε ότι τα πράγματα είναι ζόρικα για να κάνει μια αιαρινή, ας την πούμε, επίθεση και διπλασίασε τις μονάδες του, ήταν η Τζούλια, οι διάφορες μονάδες, δεν κατάφεραν τίποτα. Δεν κατάφεραν τίποτα. Και παρότι τα άρβυλά μας θα ήταν μια αιτία που παραλίγο να χάσουμε τον πόλεμο, διότι ήταν άθλια και ήταν ημιάρβυλα και τα κρυοπαγήματα έδιναν και έπαιρναν και τα αντίστοιχα μας δεν είχαν πάτους. Δηλαδή έπρεπε πάνω στο χιόνι να βάλεις κλαδιά και απάνω εκεί να βάλεις την κουβέρτα σου να στεγνώσεις λίγο και πολλά άλλα τέτοια. Καταφέραμε και αποδείξαμε ότι όταν κάποιος μανίσει, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Και εμείς τότε μανίσαμε, όπως λέμε στην Κρήτη. Υπήρχε όμως, για να το πάρουμε τώρα και από κοινωνικής πλευράς, υπήρχε ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα εκείνη την εποχή. Υπήρχε διαφορετική προσέγγιση στις έννοιες του έθνους και της πατρίδας και όλο αυτό έβγαζε ένα εθνικό φρόνημα. Αν τυχόν σας έλεγα να κάνετε μία σύγκριση εκείνης της εποχής με το εθνικό φρόνημα έτσι όπως το ορίζουμε σήμερα, τι συμπέρασματα θα βγάζατε? Καταρχήν μου βγαίνει γέλιο με το που το ακούω αυτό το ερώτημα, αλλά το συγκρατώ. Το αξιακό σύστημα έχει πολύ ενδιαφέρον να ρωτήσουμε ένα νεαρό ποιον θεωρεί μάγκα, αυτόν που θα πάει στρατιώτης ή αυτόν που δεν θα πάει. Θα απαντήσει αυτός που δεν θα πάει. Ας το πούμε έτσι. Είτε είναι σε καιρό ειρήνης, πόσο μάλλον σε πόλεμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, η Ελλάδα έχει μια κακιά παράδοση. Όσο πιο σπουδαίος είσαι, τόσο πιο μακριά είσαι από το μέτωπο. Κάτι που δεν ισχύει στην Ευρώπη. Έτσι. Άρα, τα φτωχόπεδα είναι μπροστά και οι έχοντες γνωστό στην κορώνη είναι στο Λυκαβητό. Αυτό συμβαίνει λοιπόν και συνέβαινε πάντα, έτσι ώστε η αστική τάξη, η οποία στην Ευρώπη ξέρουμε ότι κατάφερε ως πρότυπο και ως είδωλο να κάνει θαύματα και στον πρώτο πόλεμο και στο δεύτερο, έχοντας τρομερές απώλειες, εδώ να κάθεται στα σαλόνια. Είναι δηλαδή διαφορετική η δομή της κοινωνίας εδώ. Επίσης, στον πόλεμο του 40, σε επίπεδο Κρήτης, εφάνηκε το εξής. Όλοι οι φιγουρατζίδες του νησιού, όλοι οι τότε δεν ήταν μόδα το μαύρο πουκάμισο, αλλά θα το πω έτσι για να καταλάβετε σήμερα τι εννοώ. Όλοι λοιπόν οι τότε μαυροπουκαμισάδες που ακονίζαν τα μαχαίρια τους στο Σύνταγμα Πεζικού λίγο πριν αναχωρήσουν για πάνω και λέγανε ότι θα κατέβουμε κάτω και θα κρατάμε αυτιά, λάφυρα. Όλοι οι φιγουρατζίδες εξαφανίστηκαν την ώρα της μάχης και κάποια άγνωστα παιδιά από το Μαλεβίζι, από την Πυριώτισσα, κάποια παιδιά που απλά δεν μίλαγαν, απεδείχθησαν οι ωραιότεροι και σοβαρότεροι μαχητές, οι οποίοι με μία κυμολία τραβούσαν μία γραμμή στην κάνη του πυροβόλου, ότι ρίξαμε και αυτό, καταρρίψαμε και αυτό, τίποτα άλλο. Με μία σοβαρότητα και μία σεμνότητα. Όλο λοιπόν το πράγμα είναι σήμερα σε λάθος βάση. Από τη φιγούρα μέχρι το τι είναι πατριωτισμός, αν χρειάζεται, αν είναι ντεμοντέ, είναι όλο σε μία λάθος βάση. Επειδή με αυτόν τον τρόπο μπήκατε στην δεξαμενή που λέγεται Κρήτη, θέλω να μας πείτε εκείνη την εποχή ποιο ήταν το πνεύμα στην Κρήτη, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο έχει πέσει η Αθήνα, οι Γερμανοί κατεβαίνουν εδώ και όπως έχετε παρατηρήσει στο παρελθόν και αυτό θέλω να μας αναπτύξετε, στην Κρήτη ας πούμε και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά νομίζω στην Κρήτη περισσότερο, παρατηρείται ένα φαινόμενο που δεν παρατηρήθηκε σε όλο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη,
ασύνταχτα πολίτες χωρίς εντολή να πολεμούν τον κατακτητή. Ναι. Να πούμε το εξής, ότι το κλίμα, πέρα από αυτό που λέμε ράτσα, αλλά κυρίως το κλίμα φτιάχνεται. Φτιάχνεται. Δηλαδή εδώ βλέπουμε χώρες και καθυστερούν, τρενάρουν μία επιχείρηση, όχι για τεχνικούς λόγους, για να φτιάξουν καλύτερο κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό. Το κλίμα λοιπόν φτιάχνεται. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι στο Ηράκλειο, την περίοδο του πολέμου, του 40 εννοώ, του Ελληνοϊταλικού, που σημαίνει Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος του 41, όλους αυτούς τους μήνες, ερχόταν στα λιοντάρια σε κάποιο βιβλιοπωλείο του Αλεξίου αντικείμενα λάφυρα από τους Ιταλούς. Μπορούσε να είναι μια άδεια χειροβομβίδα, μπορούσε να είναι μια ταμπακέρα. Κατεβαίναν οι Ηρακλειώτες και τα χαζεύανε, δηλαδή να δούνε τι είναι αυτό το πράγμα, να δούνε πώς είναι τα δικά τους πράγματα. Ένα. Δύο. Οι εχμάλωτοι του πολέμου του 40, διαρκούντος του πολέμου, τους φέρνανε στην Κρήτη, δηλαδή τους φέρνανε σε απομακρυσμένη περιοχή. Οπότε ξαφνικά γέμισε ο Άγιος Θωμάς εχμαλώτους. Γέμισε το καπνοεργοστάσιο, η σημερινή 13η εφορία αρχαιοτήτων, γέμισε εχμαλώτους. Το αρχαιολογικό μουσείο, οι αυλές, εχμαλώτους. Κατεβαίναν οι άνθρωποι να δούνε πώς είναι οι Ιταλοί. Πώς είναι αυτοί οι ξένοι, πώς είναι. Υπήρχε δηλαδή μία θέρμη, πέρα από τις εφημερίδες και ότι φάγαμε και την Κοριτσά, πάμε και για την πρωτεύουσα της Αλβανίας, υπήρχε και ένα ενδιαφέρον καθημερινό να δούμε πώς είναι τα αεροπλάνα τους. Είχαν ήδη προσγειωθεί ανώμαλα δύο αεροπλάνα ιταλικά στην Κρήτη. Ένα στο Καρφούρ, δηλαδή αργότερα στο Κόντινεντ, πώς το λένε, δυτικά του Ηρακλείου, και ένα στον Κόκκινο Πύργο. Είχαν προσγειωθεί και τα δύο, προφανώς από βλάβη, κινητήρα. Πήγαν άνθρωποι, τα είδαν, φωτογραφήθηκαν, πήγε η αστυνομία, τα φύλαγε. Οι πιλότοι κρατήθηκαν εχμάλωτοι στην οδό Ιδωμενέως, λίγο πιο κάτω από την Αστόρια. Είχαν έρθει εντωμεταξύ Βρετανοί, προετοιμαζόταν το κλίμα για άμυνα. Αποσυναρμολογήθηκαν τα αεροπλάνα από το Υπουργείο Στρατιωτικών μας και πήγανε με καράβι στην Αθήνα για να μελετηθούν οι αζύρματοί τους. Δηλαδή, δουλεύει ένα πράγμα πολύ σωστά, κρυφά. Και ουσιαστικά όπως δούλεψε και η ΕΟΝ. Αυτή η φασιστική οργάνωση του Μεταξά, η Εθνική Οργάνωση Νέων, είχε μία τρομερή δράση στον πόλεμο του 40, διότι τα παιδιά, ως πρόσκοπες ας πούμε, έμαθαν και αλληλογραφούσαν με φαντάρους, έστελναν τρόφιμα, κασκόλ, γάντια. Στις εφημερίδες βγαίναν οδηγίες για το πώς πλέκεις μια φανέλα. Τα Χριστούγεννα ήταν πιο πολύ αυξημένη αλληλογραφία, γιατί υπάρχει μια μελαγχολία και ξέραμε ότι εμείς τα Χριστούγεννα θα τα βγάλουμε στο μέτωπο. Η ΕΟΝ λοιπόν έκανε αθόρυβα θαύματα στον κάθε στρατιώτη που παραλάμβανε ένα δέμα από μια κοπέλα, από την Κάλυμνο, ας το πούμε. Που έλεγε το όνομά της, το επίθετό της, αγαπητέ στρατιώτη, εδώ είμαι εγώ. Αυτό. Μάλιστα. Τώρα, όλο αυτό το οποίο. Γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά στη μάχη της Κρήτης, έχουμε όλο. Αυτό το οποίο αναλύουμε πάντα κάθε Μάιο μαζί. Οπότε μπαίνω σε αυτό, μένει και ένα ερώτημα. Πολλοί συζητάνε ότι αυτές οι 8 μέρες ή 10 μέρες που είχαμε στη μάχη της Κρήτης και βέβαια όλη η καθυστέρηση με την προέλαση των Γερμανών έπαιξαν ένα ρόλο, έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί καθυστέρησαν τους Γερμανούς να μπουν στη Ρωσία και είχε μπει ο χειμώνας. Αυτό πώς αγγίζει τα όρια του μύθου και πώς είναι πραγματικότητα? Όχι, όχι, είναι μύθος. Είναι μύθος το ότι εμείς επηρεάσαμε το ρωσικό μέτωπο. Άλλωστε, όσο έρχεται ο χειμώνας, τόσο παγώνουν τα ποτάμια και εξυπηρετεί τερπιστριοφόρα. Αυτό είναι ένας μύθος της κριτικής και ελληνικής υπερβολής αυτό. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το να δημιουργήσει τον εχθρό σου κάτι το οποίο δεν το περίμενε, είναι υπολογίσιμο. Το να του κάνει ζημιά τόση όση δεν περίμενε, είναι υπολογίσιμο. Το να αποδείξεις ότι υπάρχει κάτι απρόσμενο που μπορεί να είναι ένας πολίτης ο οποίος λειτουργεί ως άτακτος. Στην ουσία δεν σέβεται τίποτα, απλά πολεμά για την πατρίδα του. Έτσι. Δεν τον ενδιαφέρουν οι κανόνες του πολέμου, τον ενδιαφέρει να εξουδετερώσει τον επιτιθέμενο κάτι που θα έκαναν και αυτοί, εάν εμείς τους κάναμε κάποτε κάποια επίθεση. Όμως, αυτό το απρόσμενο που δημιουργήθηκε εδώ δημιούργησε ένα παράδειγμα για την οικουμένη
έδωσε ένα τρομερό θάρρος στους Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς και Βρετανούς, οι οποίοι το μεταδιηγήθηκαν αυτό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στη Μέση Ανατολή. Έζησαν και την εμπειρία όσοι εδώ κρύφτηκαν, ότι τους κρύψαμε, δεν τους παραδώσαμε, τους προστατεύσαμε, τους ταΐζαμε, τους ποτίζαμε, και μέχρι να βρεθεί μέσο να πάνε κάτω για να συνεχίσουν να πολεμάνε σε άλλους πολέμους. Υπήρξαμε δηλαδή ένα παράδειγμα, όπως και ο πόλεμος του 40 δημιούργησε άρθρα σε εφημερίδες μέχρι και της Αμερικής, όπου έλεγαν στα αγγλικά «Look what Greece has done». Κοιτάξτε τι κατάφερε η Ελλάς. Δεν είναι λίγο λοιπόν αυτό? Μάλιστα, με αυτό το τελευταίο νομίζω ότι έχουμε τον καλύτερο επίλογο για να κλείσουμε, και ελπίζω του χρόνου, όταν θα κάνουμε πάλι μια ψηλάφιση στο κοινωνικό γίγνεσθε, να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Να πω μία λέξη. Επειδή μελετάω τις κοινωνικές αντιδράσεις, υπάρχουν χωριά και υπήρξαν χωριά που ενώ ήταν ακριβώς δίπλα στο πεδίο των μαχών, δεν κούνησε φύλλο. Δεν πήγε κανείς τους. Αυτό έχει να κάνει όχι με το φιλετικό, όχι με τη ράτσα. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε τις προσωπικότητες. Όπως δηλαδή στο Μακεδονικό Αγώνα κάποιες προσωπικότητες μάζεψαν Μακεδονομάχους και πήγαν απάνω, έτσι σε κάποια χωριά κάποιες προσωπικότητες κατέβασαν συγχωριανούς τους στο πεδίο της μάχης. Σε κάποια χωριά τύχαινε να μην υπάρχουν εκείνη την περίοδο τέτοιες προσωπικότητες, παρότι μπορεί να υπήρχαν τον προηγούμενο αιώνα και κάνανε θαύματα. Εκείνη την περίοδο υπήρξαν χωριά που δεν κούνησαν το δακτυλάκι τους, παρότι οι Γερμανοί περνούσαν ακριβώς μπροστά τους. Αυτό οφείλεται στον παράγοντα άνθρωπο, που στη μία περίπτωση μεγαλουργεί και στην άλλη απλά ως θεωτής κοιτάζει πώς πέφτουν τα αλεξίπτωτα. Μάλιστα, κύριε Μαμαλάκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επενδυακή συζήτηση που είχαμε, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.